της αστυνομίας, όπως επισημείωτε του σώματος, αντικατοπτρίζει τη συμπληκτόνιμη ιδιαίτερωση των λιγνών ανταπόδοση, την παρήμωση της σημασίας αποστολή, ενώ σε συνδυασμό με τον συνθήκο συμβολισμό που αναλαμβάνει τον ορισμό του στάδιο της ελληνικής αστυνομίας, μεγαλομάτια Αγίου Αρτεμίου, αναδεικνύεται μια ελεκτική και πραγματική διάσταση στην αποστολή της, με ανθρωπιστικές και κοινωνικές παραμέτρους. Η ιερά, η ελληνόφιλη του στάδιου του σώματος, μεγαλομάτια Αγίου Αρτεμίου, βρίσκεται πάντα στις καρδιές μας. Ο στρατιωτικός είχε να επιδείξει αξιόλογη πορεία με χαρακτηριστικά εγκυμοσύνης και με σημαίνω την ανθρωπικό έργο. Η γενναιότητα, η παρησία, το θάρρος, η αυταπάρνηση, η αυτοθυσία του επινόλου του πρώτου σώματος να ανταποκριθεί στις προσθήκες κυρίες της πραγματικής καθημερινότητας. Αυτοθυσία που για το σώμα της ελληνικής αστυνομίας έχει πραγματοποιηθεί μέσα από την αναγνωρισμένη δράση, αλλά και το θάνατο 130 συνοδεύοντων μας, οι οποίοι τα τελευταία 35 έτη χάθηκαν ώρα καθήκοντος και ενώπιον τους στεκόμαστε όλοι με σεβασμό, με στενιζόμενοι τον ηρωισμό τους, το υψηλό φρόνημα, το ζήλο και το ηθικό τους ανάστημα ως ξεχωριστά παραδείγματα που προκύψει και όλους εμάς. Η πολυδιάστατη αποστολή της ελληνικής αστυνομίας επιβεβαιώνεται από την διαδίκηση πολίτης στην ανάπτυξη, ευημερία και πρόοδο του κοινωνικού συνόλου. Μία αποστολή που συμφέρεται άνοιχτα, αδιαφυσβήτητα και διεκδικητός με την προσφορά προς την πολιτεία και προς τον ίδιο πολίτη για την επίθεση των βέλτιστων και αποδοτικών αποτελεσμάτων κατά την αποφασιστική προσπάθεια καθίδευσης και θεμελίωσης του αγαθού της ασφάλειας. Παρά τις εμφανιζόμενες δυσκολίες και τυχόν αναστατικούς παράγοντες, η ελληνική αστυνομία καλύτερα να αποκτηθεί στην αποστολή της, να σταθεί στο ύψος της και να συμβάλλει στην γενικότερη εθνική κοινωνική ανάπτυξη, καθοριστικά και την γενικότερη ανανέωση της μέσω της ενίσχυσης της μαθόμενο δυναμικό με τεχνολογικό ψηφιακό συγχρονισμό και με επιχειρησιακές καινοτομίες που ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα, έχοντας ανταποκριτικό προσανατολισμό και κοινωνικο-οικονομική αναπτυξιακή στόχευση. Η μέρα της αστυνομίας συνιστά το ένταγμα για να αναγνωριστούμε το βαρύ χρέος και την ευθύνη που έχουμε απέναντι στην πολιτεία, στην κοινωνία και στον πολίτη, θεμελιώνοντας μια αμφίδρομη σχέση που ενέχει χαρακτηριστικά εμπιστοσύνης, αξιοπιστίας, στην πραγματοποίηση μιας υγιούς μόνιμης καταφόρας συνέπειας καθώς και υπευθυνότητας και την αποφασιστική βελτίωση του ζωτικού ασφαλείας. Το χρέος που απορρέει από τις θεμελιώδεις πληρώνες δόσεις του προσφερόμενου έργου της ελληνικής αστυνομίας για να έχει ταυτόχρονες υποχρεώσεις που εξυγχρονίζονται στην προσφορά του όρου στον πολίτη, στην υπεράσπιση και διαφύλαξη των ατομικών κοινωνικών δικαιωμάτων του, στην προάθρωση των ελευθεριών, στην ανάπτυξη των κοινωνικών αξιών και στην ενεργή προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, στην καθοριστική και αποφασιστική δημιουργία συνθηκών κοινωνική συμμαχή, ομαλότητα και ειρήνη, καθώς και στη ρεαλιστική πραγμάτωση της κοινωνικής ευημερίας, ανάπτυξης και προόδου και της εγγένειας επέδωσης ευαισθητών της ασφάλειας. Έχοντας έτσι εξωτερό δεδομένο πάντα την προστασία και την ασφάλεια, αποσκοπούμε στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών, προσαρμοζόμενη στις διαδόντα παραμονές και οικονομικοποιημένες συνθήκες, διαμορφώνοντας την αρχική μας προστασία, ανασυντασσόμενη μπροστά στα νέα δεδομένα κοινωνικότητας, επενδύοντας στην πράξη της εσωτερικής ασφάλειας, απολύτως πολιτικές τάσεις και γινόμενη την κοινωνία ενεργών δράσεων και σχεδιασμών, εδραιώνοντας και με ενίκητας με τον πολίτη για την επένδυση κινήματος ασφάλειας σε αστικές και μη περιοχές, αλλά και όντας εκεί για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, προσθέτοντας και ενίκητος σε κάθε πρόβλημα και σε κάθε. Να πω τα χρόνια πολλά μου σε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισες. Να μας δίνει ο Άγιος και ο Θεός δύναμη για να ανταπεξερχόμαστε στο δύσκολο έργο μας, να βεβαιώσουμε ότι θα είμαστε και είμαστε δίπλα στον πολίτη και επίσης να πω στο κατώτερο προσωπικό και σε αυτούς που κάθε μέρα δίνουν τη μάχη τα συγχαρητήριά μου και ο Άγιος να τους δίνει δύναμη. Τα συγχαρητήριά μου και τα χρόνια μου πολλά, ειδικά σε αυτούς που κάθε μέρα παλεύουν στο πεζοδρόμιο. Ευχαριστώ πολύ.